έχουμε ωραία διάθεση. Να πω μια ωραία καλησπέρα. Αμέ. Καλησπέρα. Καλησπέρα από τον Glam Wars. Είμαστε στην τέταρτη δοκιμασία της εβδομάδας. Καλησπέρα και στην κριτική μας επιτροπή. Καλησπέρα. Καλησπέρα με την ωραία μπροκάρ σου φούστα. Κάθε μέρα είσαι και ένα θέμα από μόνη σου. Πολύ μου αρέσει αυτό. Άγγελε Χριστίνα, ήσασταν νικητές της χθεσινής δοκιμασίας με 18 βαθμούς. Σήμερα θα είσαστε νικητές. Αμέ, γιατί όχι. Θα ανεβάσει το πύχη ακόμα πιο ψηλά. Εννοείται, τον έχω ανεβάσει ήδη. Χριστίνα, εσύ έτοιμο πόλεμη. Ναι, 100%. Τιμόθεε Ρίτα, με 13 βαθμούς, δεύτερη θέση. Ναι. Τι θα δούμε από εσάς σήμερα. Σήμερα θα τα δώσουμε όλα για να πάρουμε και την πρωτιά, σίγουρα. Και την πρωτιά και την τρίτη νίκη. Θα προσπαθήσουμε, δηλαδή όσο μπορούμε, γιατί χθες δεν τα καταφέραμε. Έχετε κάνει και ένα ωραίο αρμονικό ίδιο χτένισμα. Συμφωνούμε εμείς σαν ομάδα, ναι, σαν ομάδα συνεννοούμαστε λίγο, έτσι να είμαστε λίγο μαζί. Πρώτη και τέταρτη ομάδα με 11 βαθμούς στην ίδια θέση, στην τελευταία. Φραγκίσκο, είσαστε από τις πιο δυνατές ομάδες. 2 εβδομάδες εδώ πέρα σας έχουμε. Και συνεχίζουμε να είμαστε δυνατοί. Απλά εντάξει, κάνουμε κοιλιές. Ξαφνικά ξανανεβαίνουμε. Καρδιογράφημα το Glam Wars για τον Φραγκίσκο. Είμαι μια ανατροπή. Μάρα, μέσα στα μαύρα, κόκκινα, δερμάτινα. Ναι, έτσι, άγρια διάθεση σήμερα. Ροκ διάθεση σήμερα. Ναι, πολύ δυναμική. Μια νέα μέρα ξεκίνησε σήμερα. Όλα παίζονται, τίποτα δεν έχει τελειώσει και όλα είναι στην ανατροπή. Στελίνα, Δήμητρα. Έχουμε διάθεση για πολλά πράγματα, Κάτια. Είμαστε καλά, νομίζω, και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Καλή επιτυχία σε όλους από εμένα. Να υποδεχτούμε τα μοντέλα μας. Με την πρώτη ομάδα θα έχουμε την Άνση. Τι ωραία ποτάκια γεμάτα αστεράκια είναι αυτά. Ευχαριστώ, σου αρέσει, ναι. Πάρα πολύ. Έτοιμη για απογείωση. Περιμένω να αφαιθώ στα χέρια ξανά του Φραγκίσκου και της Μάρας. Περιμένω πώς και πώς. Πέρασε, παρακαλώ. Στη δεύτερη ομάδα θα έχουμε την Ιουλία. Και όμως η Ιουλία, έτοιμη για αλλαγή. Θέλω πολύ να γνωρίσω τη δουλειά των παιδιών. Πάμε να τη γνωρίσουμε παρέα. Οπότε έτοιμη. Στη τρίτη ομάδα θα έχουμε τη Λιδία. Λιδία μου, μπορείς να περάσεις την ομάδα σου και σου εύχομαι καλή αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Και στη τέταρτη ομάδα θα έχουμε την Επτά. Καλώς ήρθες και πάλι. Πώς θα περάσει την ομάδα σου. Έτοιμη να μάθεις τη σημερινή μας δοκιμασία. Ανυπομονούμε. Η σημερινή μας δοκιμασία είναι glam rock με λοφείο στα μαλλιά. Το βλέπετε εκεί πίσω. Και στο μακιάζ έχουμε smokey eyes με ψυχρά χρώματα και εφέ μάσκας. Όλο αυτό με pop art διάθεση. Φραγκίσκο, θα δούμε ένα ωραίο αποτέλεσμα από σένα. Έχεις και ένα πολύ ωραίο μοντέλο με πολύ ωραία κόκκινα μαλλιά. Είναι ήδη μια pop art διάθεση. Έχω πολύ ωραίο μοντέλο. Η αλήθεια είναι θεωρώ ότι θα βοηθήσει το χρώμα του μαλλιού της σε αυτό το στυλ. Τόμ, μια μικρή λεπτομέρεια ως βοήθεια από σένα. Ένα μικρό σχόλιο. Η σημερινή εικόνα βασίζεται στο χρώμα και στη δυναμική του σχήματος. Έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη δοκιμασία μας. Παρακαλώ οι make-up artists να αποχωρήσουν στο backstage. Καλή επιτυχία. Οι hair stylists να οπλιστούν με τα εργαλεία τους. Έχετε 30 λεπτά στην διάθεσή σας για ένα glam rock μελοφείο τένισμα. Και ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα. Καλή επιτυχία σε όλους.
Το μοντέλο δεν σε βολεύει έτσι όπως κάθεται. Σε είδα λίγο. Είναι λίγο ψηλή, ναι, είναι λίγο. Κάπως προσπαθούσες να την πήγαινα από εδώ. Δεν την έφτανα, δεν τη φτάνω βασικά. Θέλει να βγάλει και 10 σαντιμέτρ λοφείο. Πού να πάει πια, πού να φτάσουνε. Παντελή μου, θα ήθελες να σηκωθείς να κάνεις μια βόλτα. Γιατί όχι, Κάτια μου. Αχ, ακούγω τον David Bowie από πίσω και θέλω να χορέψω. Έλενα, θυμήσου μετά να χορέψουμε. Αγαπημένη μου. Καλώς το να. Τι κάνεις, είσαι καλά, Ρίτα μου. Καλά είμαι. Λοιπόν, είσαι καθηγήτρια κομμωτικής. Είμαι και αυτό. Αλήθεια. Ναι. Α, και εγώ είμαι καθηγητής στο make-up. Το γνωρίζεις. Το γνωρίζω και είσαι και πολύ καλός πάνω σε αυτό. Καταρχάς, τιμή μας που μας αφήνεις να σε κρίνουμε ενώ είσαι καθηγήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ είσαι αυστηρή. Έχεις έρθει σε δύσκολη θέση που είμαστε εμείς εκεί. Πάρα πολλές φορές. Σίγουρα. Ναι. Διδάσκεις και στο εξωτερικό. Ναι. Πού? Τουρκία. Wow, δύσκολα μαλλιά στην Τουρκία, ε. Περίτεχνα. Περίτεχνα, ναι. Για πες μου. Γενικά έχω κάνει σεμινάρια πάνω σε πολύ oriental. Χορεύεις και oriental. Χορεύω και oriental, αμαλάχι. Αλήθεια, δηλαδή κάνεις και μαλλί και χώρο της κοιλιάς. Να σου πω, μιλάς και τουρκικά. Όχι. Αραβικά μόνο. Πες μου σε παρακαλώ, είσαι ένας πολύ ωραίος άντρας, Παντελή. Εντεξερ χελούγια, Παντελή. Εντεξερ χελούγια, Παντελή. Το πέτυχα. Μπαχάμπακ, τι είναι. Για χαμπίμπι, τι είναι αυτά όλα, πες μου. Αγάπη μου, σ' αγαπώ. Για χαμπάκ. Είσαι πολύ ωραίος Παντελή, αγάπη μου, σ' αγαπώ. Μ' ακούει ο άντρας μου όμως, Όχι, δεν θα παραξηγηθεί ο άντρας, ο αγάπη μου, δεν θα παραξηγηθεί ο άντρας. Εδώ πέρα εμείς τι έχουμε να μοιράσουμε. Μια φουρκέτα, εσύ, μια σκιά, εγώ θα τα βρούμε. Να σου πω, τα χελιδόνια ποια εποχή είναι τώρα. Θέλετε σε χελιδόνι, Όχι, ρωτάω. Εγώ ρώτησα. Απλά. Λοιπόν. Φραγκίσκο μου, ξύπνησε με τη ζούγκλα στα μαλλιά της. Ναι, δεν έχω τελειώσει, δεν έχω κάνει. Δηλαδή αυτό είναι, έχω μια κακή μέρα στα μαλλιά. Γεια σας εδώ αγάπη μου. Τι τραβάτε κι εσείς. Να κάνουμε. Γιατί εκεί δεν είναι ζούγκλα. Εκεί το έχει πάει προς πτηνά. Δουλεύει για τα χελιδόνια. Α, εδώ είχα κάνει το πουλί. Σου εύχομαι καλή επιτυχία σήμερα. Τι χρειάζεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, Φραγκίσκο, θέλω να μας εντυπωσιάσεις. Υπήρξαν μέρες που μας εντυπωσίασες πάρα πολύ. Εντάξει. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Το υπόσχεσαι. Το υπόσχομαι. Δεν το βλέπω μέχρι τώρα, αλλά. Άντε πάλι. Ελπίζω να γίνει κάτι. Α, καλά. Εδώ. Εδώ ζούγκλα. Αγάπη μου, τι σου συμβαίνει. Τι κακό σε βρήκε. Τα έχει πάθει όλα. Τι είναι το μπαμπάρι πίσω. Εδώ η φίλη μας έχει προσπαθήσει σήμερα να βάλει και ένα μαξιλάρι πίσω. Σε περίπτωση που σκουντουφλήσει, σίγουρα δεν θα πάθεις τίποτα. Αυτό είναι μαξιλαράκι ασφαλείας. Δεν ξέρω κατά πόσο χρειάζεται στο κόνσεπτ. Μόνο για τα τσιμπιδάκια, για κανέναν άλλο λόγο. Και μετά τι θα το κάνεις. Θα το προσαρμόσω στον όγκο. Αλήθεια τώρα το λες. Ναι. Χωρίς να φάνει καρπούζι. Χωρίς. Χελιδόνια, ζούγκλες, καρπούζια. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Χελιδόνια. Α, καλά. Τι βλέπετε έτσι, να φτιάξει. Αυτό που βλέπω με συγκλονίζει. Καλό ή κακό είναι αυτό. Μόνο κακό. Είναι σαν να έχει καταπιεί μια μπάλα του μπάσκετ. Δεν το βλέπετε έτσι. Θα φτιάξουμε μετά. Πώς θα το φτιάξεις. Θα το δείτε στην πορεία. Δηλαδή τι θα κάνεις, μόνο με ευχή φτιάχνετε αυτό πια. Δεν φτιάχνετε, αλλά θα το δούμε. Θέλετε να πούμε τι μας θυμίζει αυτό εδώ το μαλλί, Ρίτα. Σφιγκοφωλιά το λιγότερο. Το λιγότερο. Φραγκίσκο, τι σου θυμίζει το αγαπημένο σου άγγελο το αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Έλε, σ' αρέσει λίγο. Το πίσω. Έλα, τώρα σε είδα. Δεν καταλαβαίνω τι μου θυμίζει. Τα λεκάνη. Λεκάνη. Ναι. Ήδη γηγενείς, λοιπόν. Ναι. Δήμητρα, εσένα τι σου θυμίζει. Το πίσω ή το μπροστά. Όλο αυτό το δημιούργημα μέχρι τώρα. Το πίσω μπρος. Μου θυμίζει το έβαλα το χέρι στους στα 2000 βολτ περίπου. Στα 2000 βολτ. Ναι. Σε βοήθησε καθόλου έτσι αυτό το ομαδικό σχόλιο. Μπορώ να πω πως όχι. Θα κάνεις κάτι γι' αυτό. Θα το προσπαθήσω. Για σκύψε μου λίγο αγαπή. Έξαλλος. Είσαι έξαλλος και αυτό φαίνεται στα μαλλιά που φτιάχνεις. Έξαλλος, παιδιά. Με συνεχίζετε γι' αυτό. Δεκαπέντε λεπτά ο χρόνος σας.
Πλάκα θα το ολοκληρώσετε καθόλου. Αγγελάκο, τι ώρα θα σταθεί ο παπαγάλος επάνω? Σε λιγάκι. Κάτι είδες, Τόμε? Τι να, θέλω να το δω από κοντά αυτό που βλέπω από εκεί. Βασικά. Τι έχεις κάνει, παιδί μου? Δεν θα γίνει έτσι, δεν θα το αφήσω έτσι. Τι θα κάνεις τώρα? Θα το δείτε στο τέλος. Θα το δω στο τέλος. Θα το φτιάξω. Και πριν έτσι πες στον Παντελή. Μήπως θες να τη γυρίσεις και με την καρέκλα μπροστά να δεις τι κάνεις. Τώρα που προλαβαίνεις. Δεν θα την αφήσω έτσι, καλέ. Τον και πώς θα την αφήσεις? Θα τη φτιάξω. Θα φουσκώσουμε και αυτά. Α, θα φουσκώσουμε και αυτά. Και μετά θα μαζέψουμε. Έχεις δει ένα είδος δεινοσαύρου που είναι τρικέρατος, έχει πίσω κάτι σαν στέμα, ένα σαν βεντάλια πάνω στο κεφάλι. Ε? Κάτι τέτοιο μου θυμίζει. Εσύ εδώ θεωρείς ότι όλος αυτός ο όγκος υπήρχε κάπου στη φωτογραφία που σας δώσαμε? Υπάρχει μπροστά μόνο. Το υπόλοιπο θα το μαζέψω. Είναι πολύ. Για τον μπροστά. Είναι δηλαδή πίσω εδώ αερόσακος. Δηλαδή αν ήταν αυτοκίνητο. Εδώ θα το μαζέψω. Τον μπροστά το θέλω να έχει. Οκ. Okay. Εγώ καλά. Είσαι πολύ όμορφη. Φραγκίσκο, πιστεύεις θα το έχουμε σήμερα? Δεν λέω τίποτα γιατί φοβάμαι. Τι φοβάσαι, ποιο φοβάσαι? Εσάς πλέον. Εμένα με φοβάσαι? Ναι. Παιδιά, ο Φραγκίσκος λέει ότι με φοβάται. Η διπλωματία του Φραγκίσκου είναι, μη μας άρεσε. Εγώ φοβάμαι μη φας το τσιμπιδάκι, ρε εσύ. Και έπεσε το τσιμπιδάκι. Φεύγω. Εσύ? Πες μου. Βλέπω, χρησιμοποιείς αυτά εδώ. Α, με φοβάστε τόσο πολύ, ρε παιδιά. Είναι το βλέμμα σου λίγο... Παιδιά, λένε ότι με φοβούνται. Ακούσαμε κι αυτό. Όχι, είναι γλυκούλης, αλλά κάνει αυτό το βλέμμα το ψαρωτικό και λίγο... Με πιάνει ένα τρέμουλο, να ξέρω. Yes, έχω ψαρωτικό βλέμμα. Αυτό εδώ πέρα να σου πω κάτι, αλήθεια τώρα, δεν το πειράζω, αλλά... Μια ανησυχία... Σε τι με βοηθάει. Όχι, ξέρω πολύ καλά σε τι σε βοηθάει. Το θέμα μου δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι νιώθω μια ανησυχία που είναι χμηρό μπροστά. Εγώ πάλι θα το ήθελα με λίγο κρεατάκι πάνω. Από εκεί τα έχω μαζεύσει. Τρώσου μπλακάκια το βράδυ και το μαζεύω. Τόμ, πώς τα είδες τα πράγματα? Κάποιοι έχουν λίγο υπερβάλει, αλλά κάποιοι άλλοι τα έχουν πάει καλά. Σε καλό δρόμο. Ελένα, εσύ τα μαλλιά πώς τα βλέπεις? Εμένα μου αρέσουν αυτά τα χτενίσματα. Οτιδήποτε έχει να κάνει με κρεπάρισμα και με μια πιο glam rock αισθητική, πάντα μου άρεσε. Περιμένω να δω... Όλα καλά? Ναι. Παρακαλώ οι make-up artists να πάρουν τις θέσεις τους. Έχετε ένα λεπτό να συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Έκανα μια πρόχειρη αλεπού. Πώς πήγαμε? Καλά νομίζω, δεν ξέρω. Θα δούμε τώρα. Μια χαρά μου φαίνεται. Έτοιμοι να προχωρήσουμε? Εννοείται. Παρακαλώ οι hairstylists να πέρασουν στο backstage. Make-up artist, έχετε 30 λεπτά στη διάθεσή σας να κάνετε smokey eyes με ψυχρά χρώματα, με εφέ μάσκας. Και ο χρόνος σας ξεκινάει σε 3, 2, 1. Καλή επιτυχία σε όλους. Μάρα, πώς σου φαίνεται το χτένισμα του Φραγκίσκου? Εντάξει, βλέπω είναι 4 τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Βάσει του θέματος, επέστρεψε ο Φραγκίσκος έτσι πως τον ξέρουμε. Ναι, μπορώ να πω. Έχει τον όγκο που βλέπω στη φωτογραφία. Τώρα ό,τι πουν και οι κριτές που είναι πιο ειδικοί. Τιμόθε, εσύ ικανοποιημένος από το χτένισμα? Πάρα πολύ. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί ξέρω τη δυσκολία και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με το αποτέλεσμα του μαλλιού. Βλέπεις κάποιο άλλο μοντέλο να έχει καλύτερο? Όχι, μόνο η ομάδα 4
μας ανταγωνίζεται λίγο. Αλλά είναι λίγο πιο wet το δικό τους. Το δικό μας θεωρώ ότι είναι πιο κοντά στη φωτογραφία. Είναι πιο dry. Ομάδα 4, Στελίνα. Το χτένισμα το βλέπω έτσι αρκετά ανασηκωμένο. Και έχει και τον τόνο που θέλει, δηλαδή. Εξαιρετικά δύσκολο μακιγιάζ. Από ποια άποψη? Από την άποψη της συμμετρίας το ένα μάτι με το άλλο. Από την άποψη του ντεγκρανταρίσματος, της δυναμικής του χρώματος. Έχει μόνο δυσκολίες. Βλέπω ότι η Μόθεος έχει μπει πολύ δυναμικά. Τι Μόθε, βλέπεις κάποιον άλλον ως εισάξιο αντίπαλο? Μέχρι στιγμής εγώ δεν βλέπω μπλε μάτια. Και αυτό είναι το βασικό μας αυτή τη στιγμή. Που είναι η μπλε μάσκα. Αυτό που του αναγνωρίζω βέβαια και είναι και ένα δικό μου χαρακτηριστικό είναι ότι μπαίνω πολύ δυναμικά στον πρωταγωνιστή, δηλαδή στο σημείο που θέλω να έχει κορύφωση. Δουλεύουμε ακριβώς την ίδια ταχύτητα αυτή τη στιγμή με τον Τιμόθεο. Του το αναγνωρίζω πάρα πολύ. Δηλαδή δίνω πρώτα τα σχήματα, τα μεγάλα σχήματα και όταν είμαι σίγουρος ζυγίζω και μπαίνω σε χρωματική. Τιμόθε, είσαι και κομμωτής? Ναι, είμαι και κομμωτής. Έχω σπουδάσει και τα δύο. Έχει σπουδάσει και κοινωνιολογία. Δύο χρόνια σπούδασα στο Ρέθυμνο στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο, αλλά άφησα την κοινωνιολογία για να συνεχίσω τον όνειρό μου. Οπότε ξέρεις να αξιολογείς και τα μαλλιά. Ναι. Για δες μου, από το 1 ως το 5, για την κάθε ομάδα. Για τα μαλλιά μόνο. Για τη δική μου θα πω 5. Για την ομάδα 4 θα πω 4. Ένα. Και δύο. Παντελή μου, έχουμε ένα πολύ ωραίο pop art, έτσι με κοιλιάς. Θες να σηκωθείς μια βόλτα? Το αγαπάω. Μ' ακούτε? Ναι. Ψάχνουμε τα σχήματα. Mm-hmm. Υπάρχει ένα γενικό σχήμα. Mm-hmm. Βρες το και μετά δούλεψε. Κατάλαβες τι εννοώ? Προσπαθώ. Υπάρχει ένα γενικό σχήμα. Mm-hmm. Και μετά κάνεις τη διαβαθμίση. Γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνεις σε διαβαθμίση χωρίς να έχεις βρει το σχήμα. Εδώ πέρα, κορίτσι μου. Σε προβληματίζει κάτι? Θεωρείς ότι αυτό είναι αυτή τη στιγμή που βλέπουμε εφέ μάσκας ή θα το μεγαλώσεις? Θα το απλώσω λίγο παραπάνω. Θα το μεγαλώσεις, έτσι? Ναι. Ξέρεις τι σημαίνει το εφέ μάσκας? Ναι. Τι? Πρέπει να φαίνεται απλωμένο. Ένα κρυφό άσο στο μανίκι της. Και δεν έχεις και μανίκια. Μάρα, πού τον έχεις τον άσο? Έλα, ντε. Για πες μας. Στο καλσόν ή με στα ράστα? Με στα ράστα τον έχω κρυμμένο. Βγάλ τον όμως, γιατί τον έχουμε ανάγκη. Εντάξει, κλείσε. Μου κάνετε το μοντέλο μου να γελάει και μου... Μα το μοντέλο σου δεν κάνει κάτι άλλο. Μόνο γελάει και σχολιάζει αρνητικά αυτό που του φτιάχνει. Όχι. Αρνητικά. Όχι. Εμένα όχι. Εντάξει. Ποτέ. Για να δω λίγο από εδώ. Για άλλαξε μου λίγο θέση να δω. Κοίταξε, υπόσχεσαι πάρα πολλά μέχρι αυτή τη στιγμή.
Όμως είναι πολύ επίφοβο γιατί συνδέεται από πάρα πολλά πράγματα αυτό το μακιγιάζ. Από φλούο χείλη, φούξια, από έντονα contouring, από πουδρώδη ζυγωματικά. Παιδιά, τι λέτε, ε? Θα σας βάλει τα γυαλιά ο Τιμόθεος. Ναι. Ναι. Μπράβο. Μαγιά ειλικρίνεια. Μπράβο, παιδιά μου. Πολύ ειλικρίνεια αυτή η ομάδα. Και πολύ δύσκολο το θέμα. Για να δούμε. Θα βάλετε μάσκες ή θα πρέπει να πέσουν οι μάσκες μετά. Λοιπόν, τώρα θέλω να αρχίσω... Ψηφοφορία εννοώ μεταξύ σας. Παντελή, πώς θα πάνε οι make-up artists? Λοιπόν, θα σου πω την αλήθεια. Έχουμε ένα καθαρό προβάδισμα μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί ξαναλέω, έχει πάρα πολλά βήματα αυτό το μακιγιάζ. Μέχρι τελευταία στιγμή κάτι μπορεί να πάει στραβά. Υπάρχει make-up artist που μπορεί να κάνει και κίνηση ματ. Και έχουμε και δύο υποθέσεις που με προβληματίζουν πολύ. Make-up artist, έχετε 10 λεπτά να ολοκληρώσετε το μακιγιάζ. Ανησυχώ λίγο για αυτά που βλέπω γύρω μου. Η αλήθεια είναι. Τι εννοείς, Τιμόθε, για ανησυχείς? Δεν βλέπω ολοκληρωμένες δουλειές, δεν βλέπω καλό τόνο για φούξια. Δεν ταιριάζει με το reference, με αυτό που έχουμε πει. Μάρα, έχουμε δηλώσεις εδώ. Ναι. Και σε βλέπω πάρα πολύ ήρεμη. Δεν σε έχω συνηθίσει έτσι. Μπορείς να το σηκώσεις. Όντως. Δεν σε βλέπω ικανοποιημένη με αυτό που βλέπεις απέναντι στο μοντέλο σου. Την δική σου δουλειά. Δεν έχω το μπλε που θέλω. Αυτό. Θα μου επιτρέψετε λίγο και εμένα. Πας να δεις τι γίνεται. Πάω να δω έτσι εδώ τι γίνεται λίγο, να δω. Και με πετυχαίνετε στο σημείο που ψάχνω τα πινέλα μου, γιατί δεν βρίσκω ένα πινέλα. Δεν ερχόμουν σε σένα. Και πες. Έλενα, πώς είσαι? Ξέρεις τι είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε σένα? Παιδιά, μου αρέσει στη Μάρα οι τόνοι τους οποίους επιλέγει κάθε φορά. Της αρέσουν τα ωραία χρώματα. Θα επιλέξει μπλε, θα επιλέξει ωραίο μπλε. Κόκκινο, ωραίο κόκκινο. Να σου πω το μαλλί τι έχει γίνει. Έχει ανέβει σε μια μηχανή η κοπέλα, ναι, και της έχει πάρει τα μαλλιά. Όσα παίρνει ο άνεμος. Ωραία. Θέλω να προσέξεις όλοι τα μάτια που έχουν τα κορίτσια. Είναι πολύ σημαντικό να χειριστούμε τα μάτια των κοριτσιών που έχουμε μπροστά μας, των μοντέλων μας. Πώς το βλέπεις το μαλλί? Δεν το αγγίζω, είναι εργοτέχνης. Δηλαδή τα μαλλιά τα οποία βλέπω αυτή τη στιγμή με κάνουν να θέλω να βάλω το σάλι, είναι σάρπα. Και να φύγεις. Ωραία. Πρόσεξε, Τιμόθε, είπα ότι μου άρεσε η διαχείριση του χρόνου σου. Τσεκάρετε τα μάτια των κοριτσιών που έχετε. Το σχήμα. Πέντε λεπτά ο χρόνος που σας απομένει. Έλενα, ένα τέτοιο μακιάζ πώς μπορεί να το υποστηρίξει μια γυναίκα, με τι στιλιστική διάθεση? Ανάλογα τη διάθεση του κάθε ανθρώπου. Εμένα προσωπικά μου αρέσει με πάρα πολύ minimal ρούχα. Δηλαδή, ένα τέτοιο μακιγιάζ θα μου άρεσε με ένα πολύ ωραίο στενό, μακρύ, μαύρο ζιβάγκο φόρεμα. Μου βγάζει ένα μυστήριο. Ένα τέτοιο μακιγιάζ θα το επέλεγε μια κοπέλα πηγαίνοντας σε ένα πάρτι πιο πριβέ. Να πάμε. Ναι, δεν είναι συμβατικό μακιγιάζ, ναι, γιατί έχει μια έντονη pop art και rock διάθεση, που οριακά είναι θεματικό. Okay. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι βλέπω έτσι πιο φρέσκα κορίτσια, πιο νέα κορίτσια σε ηλικία, και τολμάνε με make-up που θυμίζουν λίγο μάσκα στα μάτια, με έντονα χρώματα. Υπάρχει δηλαδή ανάμεσά μας. Τόμ, κάνεις συχνά τέτοια χτενίσματα με λοφείο? Στην Τάμπτα έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Είναι ένα χτένισμα δηλαδή κατά κόρον που κάνει η Τάμπτα. Το αγαπάει πολύ, της πηγαίνει. Έτσι τον γνώρισα, θέλω να σας πω, σε ένα πολύ μεγάλο σοου πριν πάρα πολλά χρόνια. Ναι, έψαχνα να βρω ποιος χτενίζει την Τάμπτα. Της είχε κάνει ένα συγκεκριμένο μαλλί
Και μου είπαν είναι αυτός εκεί ο κομμωτής, γιατί δεν γνωριζόμασταν τότε. Ήμουν λίγο πιο μπεμπέ τότε. Και εγώ ήμουν πιο μπεμπέ τότε. Συγγνώμη, θες να πεις ότι εμένα δεν με έψαξες για τη Φουρέιρα. Εσένα σε είχα γνωρίσει. Α. Make-up artist, έχετε ένα λεπτό για να το ολοκληρώσετε. Δέκα δευτερόλεπτα, ξεκινάω την αντίστροφη μέτρηση. Τέσσερα, τρία, δύο, ένα, τέλος χρόνου. Παρακαλώ οι hairstylists να επιστρέψουν. Wow. Μου αρέσει. Πώς σας φαίνεται η δουλειά που έκαναν οι συμπαίκτες σας, Φραγκίσκο? Βλέπω λίγο ότι τα έχουν ανεβάσει οι περισσότεροι, ενώ είναι λίγο πιο... Αλλά εντάξει, γενικές γραμμές κλόουν δεν νομίζω ότι βγήκαν. Άγγελε. Μπορώ να πω ότι αν βλέπω σωστά από εδώ, ότι η σκιά της Μάρας είναι πράσινη, πράσινο σκούρο, αν βλέπω σωστά. Είναι λίγο πιο petrol. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο που βλέπουμε στη φωτογραφία πίσω. Πιστεύω ότι είναι πιο σκούρο. Κάνε λίγο άκρη, αγάπη μου, να δω το δικό σου. Το δικό μου είναι τέλειο, αγάπη μου. Καλά, ξέρεις, σαν του reference δεν είναι, αλλά ναι. Okay. Μην έχεις τόση αυτοπεποίθηση. Κοίταμε λίγο ευθεία, σε παρακαλώ πολύ. Κάνει αυτό. Λίγο όταν την κοιτάς. Όπως και το δικό σου. Κάνει ένα cut eye. Διαφωνώ. Θα το δούμε στην πασαρέλα. Θα το δούμε. Παρακαλώ τα μοντέλα να περάσουν, να ετοιμαστούν για την αποκάλυψη του καθρέφτη. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη δοκιμασία της εβδομάδας του Glam Wars. Οι ομάδες μας δημιούργησαν ένα glam rock χτένισμα με λοφείο, smokey eyes με ψυχρά χρώματα και εφέ μάσκας. Τα κατάφεραν, τα κατάφεραν, θα το ανακαλύψουμε παρέα. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τα μοντέλα μας. Ξεκινάμε με το μοντέλο της πρώτης ομάδας, την Παρακαλώ να αποκαλυφθεί ο καθρέφτης. Γιατί κρύβεις το πρόσωπό σου? Γιατί... Τι να πρωτοπώ. Πρώτα απ' όλα το μαλλί μου είναι τεράστιο. Δεν ξέρω, το κεφάλι μου φαίνεται πολύ μεγάλο. Σου αρέσει ή δεν σου αρέσει? Δεν μου αρέσει. Μπορεί να είναι μέσα στο κόνσεπτ, θεωρώ, αλλά δεν μου αρέσει πάνω μου. Πάμε να ακούσουμε τι θα πούν οι άλλες ομάδες. Άγγελε, πόσο φαίνεται το χτένισμα? Δεν έχω να πω κάτι. Τίποτα απολύτως. Απλά είναι μία καούκα η οποία έχει φορηθεί έτσι. Αυτό έχω να πω. Ρίτα, συμφωρείς με την καούκα? Εμένα μου θυμίζει αυτή την ελληνική ταινία που έλεγε αυτός, θέλω αυτό το γλυκό το... το έτσι. Προφιτερόλ. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Θυμόθε, το μακιάζ. Ο τόνος του μπλε θα το ήθελα λίγο πιο μπλε. Και ο τόνος του ροζ δεν θεωρώ ότι ταιριάζει με το δέρμα της, γιατί θέλαμε το contrast και στα δύο. Δεν υπήρχε ένα το οποίο έπρεπε να φαίνεται και το ροζ χάνεται. Παντελή, πώς τα πάμε με τους τόνους? Δεν τα πάμε. Δεν τα πάμε. Εξαιρετικά δύσκολο το θέμα, παιδιά. Μάρα, μη γελάς. Τι να Μάρα, αν θες, έλα να γελάσουμε μαζί. Το μαλλί, άλλη εποχή. Μη με κοιτάς έτσι, βρε Φραγκίσκο μου. Μάλλον, γιατί με κοιτάς έτσι είναι η ερώτηση. Από ποια εποχή? Το μαλλί είναι πιο πολύ αναγεννησιακό. Είναι πάρα πολύ περίσσιος όγκος. Δεν είναι σωστά δομημένο στα πλάγια, δεν έχει αυτό το τράβηγμα. Και είπαμε πριν ξεκινήσουμε ότι τα μαζεύουμε όλα πίσω, σαν φάκελο με τις φουρκέτες μας, και έρχεται ένα λοφείο από πάνω και το σκεπάζει όλο αυτό και έχει την ψευδέστηση του κοντού μαλλιού. Εδώ πέρα είναι σαν να έχει κάνει κατακόρυφο και να πάγωσε στο κατακόρυφο το μαλλί. Τώρα, το μακιγιάζ, Μάρα μου.
Είναι μια προσπάθεια που δεν σου έχει βγει πολύ μάσκα γιατί το ανέβασες πάρα πολύ προς το φρύδι. Το στρογγύλεψες. Ενώ έπρεπε να είναι πιο τοπικό, για να σου πω έτσι, όχι τόσο ανοιχτό το blend, η διαβάθμισή σου. Οκ. Okay. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου. Μέχρι να δω και τα υπόλοιπα μοντέλα σήμερα δεν θα μιλήσω. Έλενα, μίλα μας εσύ. Δεν είναι καλό. Άκου, Φραγκίσκο μου. Εγώ έχω δει πολύ ωραία πράγματα από εσένα και δεν είσαι εδώ για πλάκα. Αυτό δεν έχει ούτε την αίσθηση του γκλαμ, ούτε ροκ. Το ότι είναι, ας πούμε, πολύ επιθετικό μαλλί, δεν μπορώ ότι είναι επιθετικό να το βαφτίζω ροκ. Μακιγιάζ. Όταν ήρθα κοντά, είχες εκπληκτικό τόνο στα μάτια. Δεν ξέρω γιατί αυξομοίωσες το χρώμα σου έτσι. Και δεν θεωρώ ότι τη γοητεύει αυτό το οποίο εγώ βλέπω. Και επίσης είναι ένα μοντέλο, η Νάνση, η οποία έχει ξαναπεράσει από εσάς. Δηλαδή, εσείς έχετε δουλέψει και το πρόσωπό της. Θεωρώ ότι δεν είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Τόμας, τι θεωρείς? Η προσέγγιση είναι vintage αισθητικής. Δεν έχει να κάνει καθόλου με ροκ διάθεση. Γιατί όλο αυτό το στοιχείο που έχεις προσθέσει στο επάνω κομμάτι το πάει σε παλιά εποχή. Mm. Στο make-up αυτό που με ενοχλεί τόσο είναι το γραμμικό κομμάτι που υπάρχει από κάτω από το μάτι. Ξέρεις, αυτή η έντονη γραμμή που τη βλέπω ότι πηγαίνει και μου χαλάει την αίσθηση της μάσκας που θα ήθελα να δω. Αυτό δηλαδή που σβήνει ομοιόμορφα. Και με παραπέμπει και αυτό κάπου αλλού. Σαν ένα προηγούμενο θέμα από αυτά που έχουμε δουλέψει. Αυτά έχω να πω. Νάνση, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορείς να περάσεις. Συνεχίσουμε με το μοντέλο της δεύτερης ομάδας, την Ιουλία. Πάντως οφείλω να πω το κραγιόν είναι το ίδιο χρώμα με το πουκάμισο. Ισχύει. Έτοιμη την αποκάλυψη? Ναι, βεβαίως. Παρακαλώ να αποκαλυφθεί ο καθρέφτης. Σου αρέσει ο εαυτός σου, σου αρέσει αυτό που βλέπεις? Αχ, πόσο πολύ χρωμή είμαι σήμερα. Πάρα πολύ. Βλέπω ότι δένει το σύνολό μου με το μακιγιάζ πάρα πολύ και μου αρέσει, ναι. Πάμε να ακούσουμε και τις αντίπαλες ομάδες. Δήμητρα, τι έχεις να σχολιάσει το χτένισμα? Το μαλλί το βλέπω κοντά στο κόνσεπτ, ίσως λίγο το δέσιμο του πλαϊνού. Ίσως λίγο η όγκη στο πλάι, σε μερικά σημεία. Άγγελε, τι έχεις να σχολιάσεις? Απλά βλέπω σαν να μην έχει φρύδια, για κάποιο λόγο. Ότι δεν έχει τονίσει καν τα φρύδια της. Τόμ, σχετικά με το χτένισμα. Εδώ συναντάω πάλι αυτό που είπα και πριν. Είναι κλασικά δουλεμένο. Okay, μου έχεις μαζέψει πάρα πολύ ωραία τα πλαϊνά σημεία. Έχεις ωραία μαζέψει το πίσω σημείο που κολακεύει πάρα πολύ τον αφιένα σε εκείνο το σημείο, αυτό που βλέπω δηλαδή εγώ έτσι από εδώ. Αλλά έχεις κάνει μια faux banana, που είναι ένα από τα πιο classic χτενίσματα που υπάρχουν, να παρέπει σε κάτι ρετρό, ας πούμε. Το καταλαβαίνεις πώς το λέω? Ναι, το σέβομαι και το αντιλαμβάνομαι. Ευχαριστώ πολύ. Παντελή. Έχετε πλησιάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το λοφιού ουσιαστικά προέρχεται από χαλασμένο κότσο. Έτσι, τον θέλαμε λίγο πιο χαλασμένο, τον μπροστινό σου σημείο. Ωραίο πιάσιμο, ωραίο πάνω στο κεφάλι της παρόλα αυτά, της πάει πάρα πολύ. Περνάω τώρα σε ένα συγκλονιστικό μακιγιάζ. Είδα, παιδιά, το χειρισμό, τον τέλειο χειρισμό για ένα τόσο δύσκολο μακιγιάζ. Τώρα, και σένα σε έπιασε υπερβολή. Το contouring. Πήγες με το πινέλο βεντάλια και άρχισες να κάνεις πολύ βίαιες κινήσεις. Πάνω σε ένα κόσμημα, αγάπη μου, δεν κάνουμε τόσο παρορμητικές κινήσεις. Mm-hmm. Το αντιμετώπισες πολύ βίαια. Και να το αποτέλεσμα. Έχει μια μαύρη γραμμή στο κούτελο. Πρόσεχε. Ιουλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να περάσεις την ομάδα σου. Ευχαριστώ. Δύσκολη η πίεση του χρόνου στο Glam Wars. Συνεχίζουμε με το μοντέλο της τρίτης ομάδας, τη Λιδία. Σου αρέσει το αποτέλεσμα? Μου αρέσει πολύ, αν και δεν με αναγνωρίζω τον καθρέφτη. Αλλά θεωρώ ότι έχει γίνει μια πολύ καλή προσπάθεια για το κόνσεπτ. Πάμε να δούμε τι θεωρούν και οι υπόλοιπες ομάδες. Μάρα, πόσο φαίνεται το μακιάζ?
Λίγο κοντούρικ παραπάνω θα ήθελα. Αυτό. Ρίτα, το χτένισμα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, Άγγελε, συγγνώμη. Το ξέρεις ότι σου έχω μια δυναμία, ε. Δεν πειράζει. Σου είπα και εκτός κάμερας ότι ήταν αποτυχία. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι αποτυχία τον το χτένισμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Άγγελος έκανε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ζητήσαμε. Δηλαδή, εμείς ζητήσαμε μία έμφαση εδώ και όχι πίσω. Και εσύ τοποθέτησες διαφορετικά τους όκους. Μπορούμε να γυρίσουμε λίγο στο πλάι να δούμε. Καταλαβαίνεις ότι έχεις κάνει ουσιαστικά έναν κότσο πίσω. Αγχώθηκα να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, το καταλαβαίνω, Άγγελέ μου, αυτό. Αλλά έχει τοποθετηθεί όγκο σε τέτοιο σημείο που σε βγάζει εκτός θέματος. Το μακιγιάζ, αυτό που παρατηρώ πάλι, είναι εντάξει, και okay, βλέπω αυτή την έμφαση στα μάτια, ναι, αλλά με έντονη γραμμικότητα στο κάτω σημείο. Δεν σβήνουν ομαλά και ωραία, ξέρεις, να πάει όλο, όπως είναι, ας πούμε, η περίπτωση του Τιμόθεου. Δηλαδή, η περίπτωση του Τιμόθεου είναι για μένα σήμερα η καλύτερη περίπτωση προσέγγισης που θα μπορούσαμε να έχουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Παντελή, το δικό σου σχόλιο ποιο είναι? Αυτό είναι, Μαλή. Έκατσα στο παπάκι, τον γκάζωσα, είχα και κόντρα τον άνεμο και πάτησα φρένο απότομα γιατί είδα τον δικό μου σε καφετέρια με άλλη. Τέλειο. Και είναι έξαλλο το Μαλή. Της έχει φύγει η φουρκέτα από πίσω. Γύρω ένα προφίλ, αγάπη μου, να το ερμηνεύσω. Ναι, μου θυμίζει και κάτι πετινάρια που είχε ο πατέρας μου παλιά έτσι και κυνηγούσαν τις κότες γύρω-γύρω. Το Μαλή σου είναι όχι απλά εκτός θέματος, δεν είναι να το υπογράφεις. Χριστίνα μου, μ' αρέσουν οι χρωματικές σου. Μ' αρέσει που έχεις προσθέσει δεύτερο βάθος σε μπλε. Είναι πολύ σωστό. Ναι. Αυτό που μου λείπει είναι η αίσθηση του σβήνει. Κατάλαβες, είναι λίγο πιο αιχμηρό το τελείωμά σου. Mm-hmm. Λίδια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να φοράς πάντα κράνος. Ολοκληρώνουμε την αποκάλυψη. Θυμίζει αρκετά smoky έντονο, αλλά δεν μου θυμίζει αυτό το μάσκα. Δηλαδή δεν το νιώθω αρκετά τραβηγμένο και σβησμένο προς τα έξω. Μάρα, έχουμε θέ μάσκας ή όχι? Θα μπορούσε να το τραβήξει και λίγο παραπάνω, αυτό πιστεύω. Φραγκίσκο, το χτένισμα? Το χτένισμα σαν χτένισμα γενικά μ' αρέσει. Απλά μου κάνει και αυτό λίγο ίσως πιο στημένο από ό,τι θα το θέλανε οι κριτές αυτό. Άγγελε, στημένο. Αν δεν ήταν τόσο στημένο, θα μου άρεσε ακόμα περισσότερο. Έλενα, είναι στημένο ή δεν είναι στημένο? Θεωρώ ότι η Δήμητρα είναι πιο σωστή. Όχι ότι είναι αυτό το οποίο ήθελα να δω, αλλά τεχνικά μπορώ να πω ότι είναι πιο σωστή. Το μακιάζ? Είναι ένα σωστό μακιγιάζ όσον αφορά την τονικότητα του μπλε, αλλά και εγώ θα ήθελα αυτό να έχει τραβηχτεί, όχι ανωδικά, την ευθεία ως προσέγγιση, δηλαδή πώς ήταν το δικό σου μακιγιάζ εχθές, υπήρχε το εφέ μάσκας. Ουσιαστικά, αν βάλουμε μια μάσκα και τη δέσουμε, όταν τη βγάλουμε, αφήνει κάποια σημάδια εδώ. Αυτό είναι το συγκεκριμένο εφέ. Αυτό εγώ εδώ δεν το βλέπω. Νεκταρία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορείς να περάσεις την ομάδα σου. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες από μένα. Ήταν μια δύσκολη και πολύ απαιτητική δοκιμασία σήμερα και ήρθε η ώρα να βαθμολογήσετε. Από το 1 στο 5 σημειώστε το βαθμό που πιστεύετε ότι αξίζει η αντίπαλη ομάδα. Εγώ ξέρω τι θα βάζα, επειδή είμαστε αυστηροί ομάδα, είμαστε έτσι. Γεια σου, θα βάλουμε. Βαθμούς βάζουμε τώρα όμως. Δεν βάζουμε στη δικιά μας εμείς. Έχετε βαθμολογήσει όλοι? Ναι. Να μαζέψετε τις κάρτες? Ναι, ναι. Σίγουρα? 1000%.
αυτό. Κρυφά, κρυφά, κρυφά. Ορίστε. Ευχαριστώ. Η βαθμολογία σας θα προσθεθεί σε αυτή των κριτών και θα έχουμε την νικήτρια ομάδα της σημερινής δοκιμασίας. Ξεκινάμε με σένα, Παντελή. Μάρα μου, τι βαθμό θα έδινες σε αυτό που βλέπεις μετά από 3 εβδομάδες εδώ πέρα? 3. Πού το έδινα? Διτρία. 3. Διτρία. 3. Εσύ, Φραγκίσκο? 2. Το βρήκες. 2. Ευχαριστούμε. Τίμο και αγαπημένη μου Ρίτα. Πήγατε στην πηγή και δεν ήπιατε νερό. Αχ, αχ, αχ. Θα το πιούμε το νερό, πού θα πάει? Θα το πιείτε το νερό. Μια ομάδα που πήγε να υποσχεθεί πάρα πολλά και κάποια μικρά λάθη τη στοιχήσανε. Παρ' όλα αυτά, 4 γιατί είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Προχθές αργά στο μπαρ το ναυάγιο βρέθηκα να ταπεινώ με έναν Άγιο. Λοιπόν, αυτό είναι ναυάγιο στα μαλλιά. Άγγελέ μου, συγκεντρώσου. Μπαίνεις ανταγωνιστικά, αλλά χωρίς να έχεις τον τρόπο να φτιάξεις τα τέλεια μαλλιά. Στη θέση σου, δηλαδή, θα προβληματιζόμουν πάρα πολύ να φέρω ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί ο ανταγωνισμός και η ατάκα δεν σου φέρε σήμερα κανένα αποτέλεσμα. Σήμερα με κυριεύσε το άγχος, αυτό έχω να πω. Πήρες και τη Χριστίνα από το χεράκι και φύγατε μακριά, 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 μακριά από το θέμα που ζητήσαμε. 2, παιδιά. Ευχαριστούμε. 4η ομάδα. Στελίνα μου, Δήμητρά μου. Η εικόνα σας δεν είναι τόσο δυνατή όσο της δεύτερης ομάδας. Κάπου δηλαδή είναι λίγο πιο κάτω. Παρ' όλα αυτά όμως, ένα ζουμερό, ζουμερό 3 με αγάπη. Έλενα. Δεν είναι καλό το μαλλί. Δεν έχει στηρίξει σωστά το μακιγιάζ. 2. Ευχαριστούμε. Η εικόνα για εμένα σε σύνολο είναι πάρα πολύ σωστή. Είναι μια άρτια εικόνα. Πάρα πολύ ωραία για εμένα. Μπράβο. Αν δεν είχες κάνει και αυτά τα γκρι γύρω-γύρω, 4 ο βαθμός μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρίτη ομάδα. Δεν είναι καλό το αποτέλεσμα. Το κορίτσι μας δεν έχει γίνει πιο όμορφο. Κακό το μαλλί. Κακό και το μακιγιάζ. 2. Ευχαριστώ. Τελευταία μας ομάδα, με τον αριθμό 4. Πολύ ωραία η προσέγγιση στο μαλλί. Αν είχες χειριστεί λίγο το θέμα των messy hair, των ανέμελων μαλλιών, αυτό θα είχε λειτουργήσει τελείως διαφορετικά. Αλλά μου αρέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντίληψη. Και εσύ το έχεις αυτό. Το μακιγιάζ είναι ένα σωστό μακιγιάζ. Θα ήθελα την προέκταση όσον αφορά το θέμα της μάσκας. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι βρίσκω κάτι το οποίο τονικά είναι σωστό. Μόνο τη μάσκα θα ήθελα να δω, που ουσιαστικά αυτό ήταν και το ζητούμενο, έτσι. Δεν ήταν ένα ανωδικό μπλε μάτι. Αλλά επειδή είναι ένα ωραίο αποτέλεσμα, 3. Ευχαριστούμε, Έλενα. Και εγώ. Τόμ, δείξε μας τον νικητή της σημερινής δοκιμασίας. Φραγκίσκο και Μάρα. Φραγκίσκο, μια vintage προσέγγιση σήμερα στα μαλλιά, που σε έβγαλε εκτός θέματος. Μάρα, έντονη γραμμικότητα στο μάτι, που με κάνει να χάνω τη μάσκα την οποία ζητήσαμε ότι θα θέλαμε να δούμε στα μάτια. Ευχαριστούμε. Όλα καλά. Ρίτα Τιμόθεε. Συγκλονιστικά μάτια. Προσέγγισες πάρα πολύ αυτό που ζητήσαμε. Όμως βλέπω πάρα πολύ έντονο το contouring σε σημείο που με ενοχλεί. Κατανοητό. Αγαπημένη μου Ρίτα. Δούλεψε ωραία τα μαλλιά και τα πλαϊνά σημεία και το πίσω κομμάτι και όλα, αλλά με μια πολύ κλασική διάθεση. Και ο βαθμός μου για εσάς σήμερα είναι 3, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άγγελε και Χριστίνα. Άγγελε, μου φέρεις τα πάνω κάτω. Αυτά που περίμενα εδώ μπροστά, τα πίσω. Χριστίνα, έντονη γραμμικότητα κάτω από το μάτι, ξέφυγε από το θέμα με ανωδική πορεία κιόλας, μια άλλη προσέγγιση. Και ο βαθμός μου είναι 2. Ευχαριστούμε.
Δήμητρα, σου πάνε πολύ τα μαλλιά σου σήμερα έτσι, είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πολύ. Να τα κάνεις συχνά. Ωραία η προσέγγισή σου, μου αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, θα ήθελα να ροκάρει λίγο περισσότερο. Είναι καθώς πρέπει αρκετά όλα στη θέση τους. Αγαπημένη μου Στελίνα, δεν το προσεγγίσαμε έτσι όπως έπρεπε. Σε έσωσε σήμερα η Δήμητρα. Τρία. Καλός βαθμός είναι. Ευχαριστούμε Τόμ, ευχαριστούμε την Κριτική Επιτροπή. Ήρθε η στιγμή του νικητή. Στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με 9 βαθμούς, βρίσκονται και σήμερα δύο ομάδες. Η πρώτη και η τρίτη. Πάλι. Νικήτρια ομάδα με 14 βαθμούς είναι η δεύτερη ομάδα. Ρίτα Τιμόθεα, συγχαρητήρια. Συνεπώς με 12 βαθμούς η τέταρτη ομάδα είναι στη δεύτερη θέση. Μπράβο. Ρίτα Τιμόθεα, δυναμικά έχετε μπει προς το τελικό. Εμένα με βοήθησε αυτό. Τι είναι αυτό? Είναι της κορούλας μου. Τι όμορφο. Cute. Τι ωραίο. Μου είπε μαμά σήμερα θα βγεις πρώτη. Λέω εντάξει Μελίνα, θα το πάρω μαζί μου. Είναι και το άλλο. Πες της κόρη σου να ευχηθεί. Έχουμε κι άλλο, έχουμε κι αυτό. Να ξεκουραστώ όλο το καλοκαίρι που πιάνε το μάτι της. Μπράβο μαμά. Τέλειο. Μπράβο στη κόρη της. Άγγελε Χριστίνα. Ελπίζω αύριο να είναι μια καινούργια μέρα. Τελευταία. Τελευταία για εσάς, μάλλον. Αλλά θα βάλω τα δυνατά μου και απλά θα κρύψω λόγια. Θα το δείξω αύριο, πιστεύω. Κρύψω λόγια. Όχι, λόγια, μόνο πράξεις. Αυτό ακριβώς. Στελίνα Δήμητρα, δεύτερη θέση από τελευταία. Αύριο ελπίζουμε πρώτη. Ολοκληρώθηκε και η τέταρτη δοκιμασία στο Glamvos. Αύριο έχουμε μια μεγάλη μέρα. Αύριο έχουμε τον τελικό. Αύριο μια ομάδα θα κερδίσει 1.500 ευρώ. Ευχαριστούμε και την Κριτική Επιτροπή για τα σχόλια. Αγάπη. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο στο Open στο Glamvos. Πρώτη θέση λοιπόν και σήμερα και αυτό εδώ το κρατάω γιατί μας έφερε γούρι, το είχα πάνω εκεί στο τραπέζι μας, το έφτιαξε η κόρη μου η Μελίνα και μου είπε μαμά σήμερα θα είσαι πρώτη και όντως το παιδί είχε δίκιο. Και κέρδιζε ομάδα που έχουν κάνει το contouring πολύ... Που ήταν άθλιο. Πολύ, ήταν άθλιο. Ναι, αυτό, είναι όλα γκρι το πρόσωπο, είναι πολύ απλά... Για την ομάδα που κέρδισε λες, ναι, που είχε βάλει το γκρι και το μεταξύ κέρδισε. Αυτή είναι η ειρωνία. Ναι. Θα ήμασταν πρώτοι θεωρώ, αν εγώ είχα τσαλακώσει λίγο παραπάνω το μαλλί, γιατί μου βγήκε ο καθώς πρεπισμός που με ακολουθεί γενικά στη ζωή μου, και να το έφερνα λίγο πιο μπροστά όλο. Όλο τον όγκο. Μα δύο γίνεται. Θα μπορούσε να έχουμε ένα βαθμό παραπάνω τουλάχιστον, διότι στο μακιγιάζ ήμουνα μέσα στο θέμα. Υπήρχε το αποτέλεσμα μάσκα, υπήρχε το φουξία κραγιόν και απορώ.